Καλώς ήρθατε στο 42ο e-learning μάθημα για C++ Programming. Είμαι η Δήμητρα και σε αυτό το μάθημα θα δούμε τι κάνει και πώς χρησιμοποιούμε το βέλος φορέα επιλογής. Πάμε λοιπόν να δημιουργήσουμε μία νέα κλάση. Να σας θυμίσω πώς γίνεται, γιατί το είδαμε πριν αρκετά μαθήματα. Πατάμε File, New και Class. Ας δώσουμε ένα όνομα στην κλάση μας αρχικά, ας δώσουμε το Sally. Ξετσεκάρουμε το Virtual και το Has, γιατί δεν έχουμε ασχοληθεί ακόμα μαζί τους. Κοιτάξτε, οι υπόλοιπες ρυθμίσεις να είναι ίδιες και πατάμε Create. Ναι, εδώ και OK. Βλέπετε ότι μας έχουν δημιουργηθεί δύο ακόμη αρχεία, όπως περιμέναμε άλλωστε από την προηγούμενη φορά που το γνωρίζαμε. Να σας θυμίσω ότι το sally.h που έχουμε εδώ, σε αυτό το αρχείο βάζουμε τα πρωτότυπα και στο .cpp τον κώδικα των συναρτήσεων που θα φτιάξουμε. Πάμε λοιπόν να αντιγράψουμε τις επικεφαλίδες μας, όπως θυμόσαστε, για να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των κλάσεών μας. Και τώρα αντιγράφουμε αυτά, θα πάρουμε όλα μαζί και να τα βάλουμε εδώ να σβήσουμε το άλλο. Ωραία. Έτσι υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των κλάσεών μας. Πάμε λοιπόν να αρχίσουμε να δούμε το τι θα κάνουμε σε αυτό το μάθημα. Θα φτιάξουμε μια τυχαία συνάρτηση. Πάμε λοιπόν εδώ στο αρχείο .cpp που είμαστε. Θα σβήσουμε αρχικά αυτά τα σχόλια, δεν τα χρειαζόμαστε. Και πηγαίνουμε κάτω από το sally εδώ που έχουμε και γράφουμε void, γιατί δεν θέλουμε να επιστρέφει κάτι, απλά θα βάλουμε να εκτυπώνεται ένα μήνυμα. Sally τις διπλές ανώ κάτω τελείες, οι οποίες είπαμε είναι απαραίτητες. Ας βάλουμε το print, κράπας την ονομάσουμε την συνάρτησή μας. Να σας υπενθυμίσω πως χρειαζόμαστε τις δύο ανώ κάτω τελείες για να καταλάβει πού ανήκει η συνάρτηση, δηλαδή στην κλάση Sally. Αυτό που θα κάνει η συνάρτηση είναι να εμφανίζει απλά ένα μήνυμα. Οπότε πάμε λοιπόν εδώ, ας βάλουμε τις αγγίλες μας και ας βάλουμε απλά ένα μήνυμα σε out. Ας βάλουμε did someone say stick. Ας βάλουμε ένα διαφορετικό μήνυμα αυτή τη φορά. End line. Ωραία. Ουσιαστικά φτιάξαμε αυτό που θέλουμε να κάνει η συνάρτησή μας. Πάμε λοιπόν τώρα στο αρχείο sally.h για να δηλώσουμε το πρωτότυπο. Δεν χρειάζεται να την αντιγράψουμε, ας γράψουμε απλά void. Λοιπόν, print crap ονομάσαμε την συνάρτησή μας. Print, για μισό λεπτό να δούμε πως την έχω γραμμένη με κεφαλαία. Όχι. Ωραία. Print crap. Ωραία. Αυτό είναι ουσιαστικά αυτό που πρέπει να φτιάξουμε. Δεν χρειάζεται να βάλουμε εδώ το sally, γιατί καταλαβαίνει το πρόγραμμα από μόνο του το που ανήκει, εφόσον το έχουμε βάλει μέσα στην κλάση sally, public sally, βλέπετε ότι το έχουμε δηλώσει σωστά. Έτσι δεν χρειάζεται να βάλουμε το sally, είναι περιττό. Και πάμε τώρα να δούμε το θέμα για το οποίο είπαμε πως θα μιλήσουμε σε αυτό το μάθημα. Πριν να αρχίσουμε, πριν αρχικά πάμε να δημιουργήσουμε ένα αντικείμενο ώστε να το δούμε λίγο ολοκληρωμένο. Πάμε στη main, ας δημιουργήσουμε εδώ το αντικείμενό μας. Sally, ας το πούμε Sally Object. Ωραία, έτσι δημιουργήσαμε το αντικείμενό μας. Πάμε λοιπόν από κάτω και βάζουμε Sally, Sally Object. Ωραία, αυτό θέλαμε. Τελεία print crap που είναι η συνάρτησή μας. Φυσικά το ερωτηματικό δεν το ξεχνάμε. Πάμε λοιπόν να το τρέξουμε. Βλέπετε ότι μας εμφανίζει κανονικά το μήνυμα. Πολύ καλό, έτσι. Να πούμε όμως κάτι άλλο τώρα. Για να αποκτήσουμε πρόσβαση στην κλάση Sally, χρειαζόμαστε ένα αντικείμενο. Έπειτα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε γράφοντας το όνομα, βάζοντας τελεία και το όνομα της συνάρτησης. Έτσι λοιπόν θα έχουμε πρόσβαση στην κλάση Sally, όπως έχουμε κάνει εδώ, όπως βλέπετε. Τώρα θέλω να σας δείξω όμως έναν άλλον τρόπο για να αποκτήσουμε πρόσβαση στην κλάση Sally. Είναι λίγο πιο περίεργος και είναι το θέμα ουσιαστικά για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Αυτό γίνεται φτιάχνοντας ένα δείκτης στο αντικείμενο. Ας δούμε λοιπόν γιατί σας μιλάω. Πάμε αρχικά και γράφουμε τον
τύπο των δεδομένων και για εμάς είναι σάλι, γιατί ουσιαστικά είναι ένας τύπος που δημιουργούμε μόνοι μας. Πάμε λοιπόν να δηλώσουμε το δείκτη, γράφουμε σάλι. Βάζουμε το αστεράκι μας για τον δείκτη, όπως έχουμε πει, σάλι, pointer. Ας βάλουμε και αυτό το σίγμα κεφάλαιο, όπως έχουμε και τα υπόλοιπα, σάλι, pointer. Ωραία, βάζουμε ίσον και διεύθυνση σάλι, object. Ωραία, βλέπετε ότι μας το βγάζει από μόνο του το πρόγραμμα. Ωραία, πάμε λοιπόν να γράψουμε τώρα για να αποκτήσουμε την πρόσβαση. Sally pointer, βλέπετε μας το βγάζει κατευθείαν από μόνο του. Τελεία. Print crap επίσης μας το βγάζει από μόνο του. Ωραία. Πάμε λοιπόν να τρέξουμε τώρα το πρόγραμμά μας. Βλέπετε ότι μας βγάζει εδώ ένα λάθος. Το κόκκινο αυτό σημαδάκι έχουμε πει ότι σημαίνει υπάρχει λάθος σε αυτό εδώ το σημείο. Γιατί γίνεται άραγε αυτό. Ουσιαστικά, κάθε φορά που χρησιμοποιούμε τον δείκτη, αντί για αυτήν εδώ την τελεία, πρέπει να χρησιμοποιούμε το βέλος. Είναι ουσιαστικά ο λόγος για το οποίο κάνουμε σήμερα το μάθημά μας. Έτσι, βάζοντας αυτό το βελάκι εδώ, θα αποκτήσουμε πρόσβαση. Πάμε λοιπόν να το τρέξουμε τώρα. Βλέπουμε ότι τρέχει κανονικά το πρόγραμμά μας. Μας εμφανίζει δύο φορές το μήνυμα, γιατί έχουμε βάλει εμείς να εμφανίζεται δύο φορές. Η μία είναι βάζοντας τον δείκτη και το βέλος φορέ επιλογής που μάθαμε σήμερα και το άλλο ήταν ο κλασικός τρόπος που ήδη γνωρίζαμε. Πάμε λοιπόν να εξηγήσουμε το τι έχουμε κάνει. Αρχικά αντιγράψαμε τις επικεφαλίδες έτσι ώστε να επικοινωνούν οι κλάσεις μας. Έπειτα δημιουργήσαμε μία συνάρτηση εδώ, η οποία απλά θα χρειαζόταν να εμφανίσει το μήνυμα «Did someone say stick». Γράψαμε το πρωτότυπο της συνάρτησής μας εδώ και απλά γράψαμε το όνομα, δεν χρειαζόταν να γράψουμε κάτι επιπλέον για την κλάση γιατί την έχουμε δηλώσει εδώ μέσα, οπότε είναι περιττό. Και τέλος πήγαμε στη main, δημιουργήσαμε αρχικά το αντικείμενο και με το sally object.printcrap που ήταν ο τρόπος που ήδη γνωρίζαμε, μας εμφανίζει το μήνυμα. Ο δεύτερος τρόπος που μιλήσαμε ήταν φτιάχνοντας έναν δείκτη και έτσι χρησιμοποιούμε το βέλος φορέα επιλογής έτσι ώστε να αποκτήσουμε πρόσβαση στην κλάση με αυτόν τον τρόπο και να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα με τον τρόπο που ήδη γνωρίζαμε. Είναι δύο διαφορετικοί τρόποι, όποιος σας αρέσει εσάς μπορείτε να χρησιμοποιείτε. Για μένα είναι εξίσου εύκολη, όποιον νομίζετε ότι θυμόσαστε εσείς και σας φαίνεται πιο οικείος για εσάς και να τον θυμόσαστε. Το σημαντικότερο είναι να μην το κάνετε λάθος. Αυτά λοιπόν για αυτό το μάθημα. Ελπίζω να τα καταλάβατε. Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε φυσικά να σχολιάσετε στο βίντεό μας. Τα λέμε λοιπόν στο επόμενο μάθημά μας.